Καλημέρα Χρήστο, καλημέρα και στο κρατάς. Λοιπόν, από μπλέξιμο σε μπλέξιμο. Πραγματικά, άστα να πάνε Χρήστο, άστα να πάνε. Δηλαδή, είναι μια νέα υπόθεση, μάλλον νέα με τις εξελίξεις, γιατί δεν είναι τόσο νέα, ουσιαστικά ξεκινάει... Είναι παλιά, δεν είναι νέο. Ναι. Απλά τώρα ενεργοποιούνται και υλοποιούνται αποφάσεις και χαρτιά που είχαν σταλεί από την κτηματική στον Δήμο από το 2013. Ναι, είναι παλιότερα αυτά όλα. Ναι. Σίγουρα. Τι γίνεται όμως και σαν πρόεδρος τώρα, αγαπητέ Διονύση, πώς το αντιμετωπίζεις αυτόν όταν έρχεται και πρόστιμο 75.000 και ξαφνικά πρέπει να διαχειριστείς μια κατάσταση? Είναι όπως είπες εσύ σίγουρα, ότι τα πράγματα είναι από παλιά, αλλά δυστυχώς έρχονται τώρα. Ναι. Εδώ να τονίσω ότι υπάρχει έγγραφο από την κτηματική υπηρεσία, δηλαδή το ελληνικό δημόσιο, που έχει σταλθεί το 2013 στο Δήμο, σύμφωνα με το οποίο τα ψαράντικα και το αναπτύσσιο στον Τολτσό είναι κατασκευασμένα είτε εντός της όχθιας ζώνης είτε της παρόχθιας. Αυτό για τα κτίρια που αφορούν την Ορεστιάς. Ναι. Έχει σταλεί και στην Μακεδονία. Αλλά δεν γνωρίζω ποια ακριβώς είναι τα άλλα, να μην σου πω ποια. Για το Κορμοράνι θα είναι πιο άλλο μπορεί. Είναι πολλά τα κτίρια. Γενικά σε όλη την Ελλάδα γίνεται αυτό, γιατί έχω μιλήσει και με συναδέλφους που θα κάτω και σε περιοχές που έχουν θάλασσα και στη Λίμνη, παντού είναι αυτό. Αχ. Τώρα, τι γίνεται εδώ, για εξήγησέ μας. Εδώ κοίτα να δεις. Το έγγραφο που μας έχουν στείλει ότι να ψηφίσει στον Τολτσό και το. Και τα ψαράδικα. Είναι κατασκευασμένα είτε εντός όχθιας ζώνης είτε παρόχθιας ζώνης στη λίμνη της Καστοριάς. Χωρίς την απαραίτητη άδεια που επιβάλλει ο νόμος πλέον. Ναι. Εφόσον ο κύριος αρμόδιος της όχθης της λίμνης είναι το ελληνικό δημόσιο πλέον, κτηματική συμπαρέθεση, είναι και ο αρμόδιος για να αποφασίσει την τύχη αυτών των κτηρίων, έτσι. Να είμαστε δίκαιοι. Εσείς όμως έχετε αποποιηθεί πια των κτηρίων, γιατί με τα ενίκια που υποτίθεται ότι μπορούσατε να λαμβάνετε, έπρεπε να πληρώνετε την εκτιματική. Ναι. Πρόστιμο. Από το 2010 μέχρι το 2015 δεν τρώμε σε πρόστιμο. Πρέπει να βρούμε τρόπους, πρέπει να βρούμε δυστυχώς τρόπο να λειτουργήσει η επιχείρηση. Τώρα όμως. Έχουμε μια σημαντική επιχείρηση, είναι πολύ σημαντικές δομές. Ωραία. Ποιος πληρώνει τώρα αυτό το πρόστιμο από τη στιγμή που έχετε αποποιηθεί εσείς τα κτίρια? Αυτή τη στιγμή το πρόστιμο έχει πέσει πάνω στην κοινοφιλή επιχείρηση του Δήμου Καστοριάς. Και ήδη εγώ έχω μιλήσει και με τον Δήμαρχο και με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο να χρηματοδοτήσουν την επιχείρηση. Γιατί όπως ξέρετε, ήδη έχουμε τους βρεφικούς σταθμούς οι οποίοι είναι ελληματικοί κατά 200.000 ευρώ. Μα είναι και απλήρωτοι οι εργαζόμενοι σε αυτές τις δομές εδώ και 5 μήνες, κύριε Λίτσικα, δεν είναι? Γνωρίζω πολύ καλά τι γίνεται, Χρήστο μου. Το ξέρω πάρα πολύ καλά τι γίνεται. Εδώ μιλάμε για μια κοινοφιλή επιχείρηση που πραγματικά για μένα από τους 24 μήνες που είμαι. Εγώ τη χαρακτήριζα Λερναία Ήδρα. Κόβει το ένα κεφάλι, βγαίνει άλλο. Δεν υπάρχει άλλο. Το πρόστιμο τώρα αυτό ποιος θα το πληρώσει? Γιατί είναι πρόστιμα από ενίκια ανίσπρακτα, αν δεν κάνω λάθος, έτσι. Υπάρχουν και κάποια κομμάτια από το αναψυκτήριο στα παράδικα, τα οποία δεν έχουν δοθεί κάποια ενίκια. Εμείς πρέπει να καταβάλουμε όλο το ποσό και μετά να κινηθούμε εμείς. Εσείς πού να το βρείτε το ποσό των 75.000? Αυτό θα γίνει αίτηση προς το Δήμο, να χρηματοδοτήσει ο Δήμος. Αλλιώς δεν γίνεται. Είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Ναι, γιατί... Αν θέλουμε να είναι στη συγκεκριμένη στιγμή, αν θέλουμε να υπάρχει κοινοφιλή επιχείρηση για αυτά, πρέπει να είναι σε παραστάτηση ο Δήμος. Αυτό είπα στον κύριο Λίτσικα, αυτό ακριβώς είπα στον κύριο Λιάννο νωρίτερα που είχαμε το συγκεκριμένο θέμα. Εδώ καλείται τώρα μια επιχείρηση που είναι η Ορεστιάς να πληρώσει 75.000. Δεν μπορεί να αφήσει ο Δήμος μόνη της την Ορεστιάς τώρα σε αυτό το θέμα. Πρέπει να επέμβει με κάποιον τρόπο ο Δήμος. Ναι, έτσι κι αλλιώς. Ήδη έχω κάνει συζητήσεις και ήδη μέσα στις επόμενες μέρες θα πάρθουν και αποφάσεις, θα περάσουν και ΔΣ, Δημοτικό Συμβούλιο και τα απαραίτητα για να μπορείς η επιχείρηση να λειτουργήσει. Παρ' όλα αυτά, από τον Δήμο, καταρχήν εσείς που συζητάτε, έχετε μια αίσθηση ότι μπορεί ο Δήμος να δώσει αυτά τα 75 χιλιάρικα για να κλείσει το θέμα? Ή θα πείτε στην κτηματική υπηρεσία, κοιτάξτε, αυτός και αυτός μας χρωστάνε αυτά τα ενίκια, πάρτε κατευθείαν από εκεί και σας δώσουμε διαφορά? Δεν μπορεί να γίνει αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή κάτι με το συγκεκριμένο. Πιστώθηκαν σε εμάς, είναι ήδη δεν τα έχουν πιστώσει. Απιστώθηκαν σε εσάς. Και πρέπει να βρούμε άμεσα το ποσό για να πληρώσουμε, για να είμαστε καθαροί. Γιατί έχουμε δομές με προγράμματα που έρχονται την ΕΤΑ και είμαστε εμείς αυτοί που πρέπει να ξεκλειδώνουμε και να παίρνουμε χρήματα. Άρα λοιπόν. Και δεν ξέρω αν το γνωρίζεις, Χρήστο, όταν χρωστάς τη ΔΟΗ, δεν είναι όπως το ΙΚΑ. Όταν χρωστάς τη ΔΟΗ, ό,τι ποσό έρθει, παρακρατείται όλο στο ταμείο. Ναι, και ό,τι επιχορήγηση έρχεται, ουσιαστικά πηγαίνει για αυτά που χρωστάς τη ΔΟΗ. Είναι... Έτσι ακριβώς. Άρα θα υπάρχει πρόβλημα και με τις δομές. Θα υπάρχει οπότε πρόβλημα άμεσα, με τις δομές. Οπότε άμεσα, και ήδη έχω συζητήσει και με τον Δήμαρχο και με τον Βαγγέλη του Στεριόπουλου, που είναι Δήμαρχος των Οικονομικών, να βρεθεί η λύση και θα βρεθεί η λύση. Να πιστεύω. Άρα αυτό το πρόστιμο των 75.000 έχει βεβαιωθεί και στη ΔΟΗ. Ναι, βέβαια. Μάλιστα.
Αυτό βαρύνει την οριστιάση ή και εσείς που είστε τώρα πρόεδρε εκεί πέρα και συμβούλιο βαρύνει και εσάς κατ' επέκταση? Εντάξει, πρώτα την επιχείρηση που είναι σημαντικό να λειτουργήσουν οι δομές και όλα αυτά και στη συνέχεια πρώτα με τον πρόεδρο και όλο το ηγητικό. Αλήθεια, δηλαδή σε αυτή την υπόθεση μπορεί να πάρει και ένα πιο προσωπικό ακόμα χαρακτήρα. Εντάξει, αν δεν βρεθούν λύσεις θα φτάσουμε εκεί. Αλλά η διοίκηση ήδη το έχω συζητήσει, ήδη είμαστε σε διαπραγματεύσεις με τον Δήμαρχο και με τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών για να δώσουμε τη λύση για να μπορεί να λειτουργήσει επιχείρηση. Με τον κύριο Γεωργάκη έχετε μιλήσει από την κλιματική υπηρεσία? Έχουμε μιλήσει, έχουμε μιλήσει. Για να μας πείτε και τι προθέσεις υπάρχουν. Γιατί υπάρχουν και άλλα ερωτήματα. Αν ας πούμε αυτά τα κτίρια θα καταδεφιστούν ή όχι. Εντάξει, αυτό είναι αρμόδιοι συγκεκριμένοι, αυτοί αποφασίζουν πλέον. Χρήστο, με το ξέρεις. Αυτοί πρέπει να αποφασίσουν. Τώρα οι ενοικιαστές των κτηρίων έχουν να κάνουν αυτοί με την κλιματική. Εσείς από τη στιγμή που είπατε δεν θέλω να έχω καμιά σχέση εγώ με αυτά τα κτίρια, σαν δήμος, σαν ρουστιάς. Δεν υπάρχει λόγος να εισπράττω εγώ ένα νίκιο και να το πληρώνω μετά σε φόρο. Δεν υπάρχει λόγος να το κρατάω. Άρα δεν το θέλω, κάντε το ό,τι θέλετε. Δεν γίνεται. Εγώ πρέπει να βρω τρόπους να φέρω έσοδα στην επιχείρηση με οποιοδήποτε και όχι έξοδο ή οτιδήποτε άλλο. Η επιχείρηση, σα το λέω καθαρά και το είπα και πριν, Χρήστο, είναι νέα ύδρα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Κόβει το ένα κεφάλι, βγαίνει το άλλο. Όχι το καράβι, όχι το ένα, όχι το άλλο. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται πλέον αυτή η κατάσταση. Δεν γίνεται, είναι πραγματικά. Και δόξα τω Θεώ, εντάξει, ο Δήμαρχος και ο Αντιδήμαρχος ο συγκεκριμένος είναι κοντά στην επιχείρηση. Το έχει μπει και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Με μένα δεν θα κλείσει καμία δομή, γιατί μιλάμε τώρα για τους γραφικούς που μιλάμε ότι είναι μια ελληματική δομή κατά 200.000 ευρώ κοντά. Και δυστυχώς θα το πω, Χρήστο μου, γιατί μιλάω κάτω με τα κεντρικά και τους λέω, ρε παιδιά, αν δεν δώσουμε προτεραιότητα στην υγεία και στην παιδεία, που θα δώσουμε? Δηλαδή κάθε χρόνο οι βρεφονιπιακοί μπαίνουν μέσα 200.000. Πιο παλιά ήταν λιγότερο το ποσό που ήταν το έλλειμμα. Τώρα έχει μεγαλώσει, ναι, βέβαια. Να ξαναγυρίσουμε λίγο στο πρόστιμο. Αυτό σας το ζητάνε όλο το ποσό ή μπορείτε με διακανονισμό να το εξοφλήσετε? Και με ρυθμίσει το κάνεις, αλλά εμείς στη συγκεκριμένη στιγμή, επειδή έχουμε χρηματοδοτήσεις, το σωστό είναι να πάει όλο το ποσό για να μην παρακρατούνται τα χρήματα που φάκονται, όπως είχατε πριν. Άρα λοιπόν, αν δεν πληρωθεί, λέει κάτι σημαντικό εδώ ο κ. Λίτσικας, αν δεν πληρωθεί αυτό το ποσό, τότε δεν υπάρχει περίπτωση, κλείνουν όλες οι δομές. Δεν θα υπάρχουν βρεφονιπιακοί, δεν θα υπάρχουν βρεφικοί. Θα υπάρχει πρόβλημα. Δεν θα υπάρχει βοήθεια στο σπίτι, αν δεν κάνω λάθος, και αυτό εκεί δεν είναι. Το βοήθεια στο σπίτι έχει μπει καλή φόρμουλα εκεί, τα παιδιά πληρωμένα είναι άλογη. Δεν αφήνουμε τίποτα. Εντάξει, γενικά όμως όταν έρθει η χρηματοδότηση και από τα βοήθεια, από τη στιγμή που έχουμε έλλειμμα. Άρα το μεγάλο πρόβλημα θα το έχουν οι βρεφονιπιακοί. Ναι, η βρεφική σταθμή. Βρεφική σταθμή. Μάλιστα. Κύριε Λίτσικα, σας έχουν βάλει και χρονικό οριζόντα μέχρι πότε να το πληρώσετε? Όχι, δεν υπάρχει χρονικό οριζόντα. Αλλά για μας όσο πιο γρήγορα πληρώσουμε είναι τόσο καλύτερα. Αλλά δεν υπάρχει το συγκεκριμένο θέμα, Χρήστο μου, για μένα. Εγώ ήδη το έχω συζητήσει και είπα και πριν και με τον Δήμαρχο και με τον συγκεκριμένο Αντιδήμαρχο, τον κύριο Στεριόπουλο, και θα δοθεί λύση άμεσα. Μένει να δούμε τι θα αποφασίσει, γιατί πρέπει να επικοινωνήσουμε και με την εκτιματική, επαναλαμβάνω, για να δούμε αν είναι άμεσα απαιτητά αυτά τα χρήματα, αν προτίθεται να γκρεμιστούν κτίρια, γιατί είναι παρανόμως χτισμένα σε μέρος της κτηματικής. Ποια άλλα κτίρια επηρεάζονται? Αυτό είναι μεγάλο κομμάτι. Με τον κύριο Λιάνο συζητούσαμε νωρίτερα τη γέφυρα του Σταυρού, τον ναυτικό όμιλο, τι θα γίνει με τη Σίκορο Μωράνο που βέβαια είναι στην άλλη την επιχείρηση, τη Μακεδνός του Δήμου. Ναι. Δηλαδή μια σειρά κτιρίων που να δούμε τι θα γίνει. Δεν είναι τόσο απλό το ζήτημα. Μάλλον δεν είναι καθόλου απλό, θα έλεγα. Απλό δεν είναι καθόλου, να είμαστε σίγουροι. Για να είμαστε σοβαροί. Λοιπόν. Άρα περιμένουμε οπωσδήποτε και απαραίτητα Δημοτικό Συμβούλιο. Έτσι κι αλλιώς θα πάει σε στήλη χρηματοδότηση καθαρά για να μπορέσει η επιχείρηση να επιβιώσει και να συνεχίσουμε κανονικά. Αλλιώς λουκέτο, από ό,τι καταλαβαίνω. Εντάξει, πρέπει να λέμε τις αλήθειες, δεν γίνεται αλλιώς. Αλλιώς λουκέτο. Δεν γίνεται. Λοιπόν, σε ευχαριστώ Λίτσικα πάρα πολύ. Περιμένουμε το Δημοτικό Συμβούλιο, έχει πολύ ενδιαφέρον να το δούμε το θέμα. Έγινε, γεια. Καλημέρα. Yeah.